Στην προηγούμενη παρουσίαση παρατηρήσαμε πώς λειτουργεί η διαδικασία εναλλαγής αναδυόμενων παραθύρων μέσα από την οθόνη της έναρξης με την επιλογή ενός απλού κουμπιού από το πληκτρολόγιο ή το σύρσιμο του δίκτυου του ποντικιού μας στα αριστερά της οθόνης. Ας δούμε λοιπόν τι παραπάνω λεπτομέρειες περιέχει όλη αυτή η διαδικασία. Βρισκόμαστε στην οθόνη έναρξης και θα επιλέξω να ανοίξω 2-3 εφαρμογές έτσι ώστε να αναλύσουμε το πώς μπορούμε να μεταβαίνουμε από τη μία εφαρμογή στην άλλη χωρίς να μας δυσκολεύει η οθόνη των Windows 8. Θα ανοίξω για αρχή το πλαίσιο του καιρού. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται κανονικά η θερμοκρασία στην Αθήνα. Θα επιστρέψω στην οθόνη έναρξης πατώντας το κουμπί των Windows από το πληκτρολόγιο και θα ανοίξω και το πλαίσιο του ημερολογίου με τον τίτλο Calendar. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι εμφανίζονται κανονικά οι ημέρες, ο χρόνος και τα πλαίσια των ειδοποιήσεων που θα έχω θέσει για κάποια υπενθύμηση και επιστρέφοντας πάλι στην οθόνη έναρξης θα ανοίξω και την επιφάνεια εργασίας μου όπου εδώ θα μπορούσα κάλλιστα να έχω μία πληθώρα εφαρμογών οι οποίες θα τρέχουν όπως είναι τα Office Word, Excel, ένα WordPad ή μια αναπαραγωγή ταινίας και ούτω καθεξής. Επιστρέφω ξανά στην οθόνη της έναρξης. Μετακινώντας τώρα το ποντίκι μου στην αριστερή γωνία της οθόνης, θα μου εμφανιστεί η μικρογραφία του εικονιδίου της επιφάνειας εργασίας, όπου πατώντας το μπορώ να μεταβώ άμεσα στην προβολή της και σέρνοντας λίγο παρακάτω τον δείκτη, θα εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές που έχω ανοίξει μέσα στο πλαίσιο της έναρξης. Εάν μέσα στην επιφάνεια εργασίας έχετε κάποια προγράμματα τα οποία είναι σε εφαρμογή και τρέχουν, να γνωρίζετε πως σε αυτήν εδώ την προβολή στα αριστερά της λίστας δεν θα εμφανιστούν αυτές οι εφαρμογές. Θα πρέπει με τον παραδοσιακό κλασικό τρόπο να μεταβείτε στο πλαίσιο της επιφάνειας εργασίας και από εκεί να κάνετε προβολή όλων των προγραμμάτων των οποίων έχετε θέσει σε λειτουργία. Εάν πατήσουμε δεξί κλικ και μεταβούμε στο πλαίσιο της ανάλυσης οθόνης, θα παρατηρήσετε πως στις διαστάσεις του υπολογιστή μου έχουν τεθεί οι αριθμοί 1680x1050. Είναι μια αρκετά υψηλή ανάλυση προβολής και συγκεκριμένα για τον δικό μου υπολογιστή προτείνεται και από το σύστημα. Εσείς λοιπόν μπορείτε να αλλάξετε τις διαστάσεις αυτές σε πιθανόν υψηλότερες, εάν είναι μεγαλύτερης ευκρίνειας ο υπολογιστής σας ή χαμηλότερο επίπεδου. Για την εφαρμογή της εναλλασσόμενης λειτουργίας, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέσα από τα Windows 8, προτείνεται να έχετε μία υψηλή ανάλυση οθόνης, έτσι ώστε να είναι πιο ευπαρουσίαστο και διαδραστικό όλο το κομμάτι της προβολής των εφαρμογών σας. Πατάμε OK, δεν αλλάζω κάποια ρύθμιση στον δικό μου υπολογιστή, και πατώντας το πλήκτρο των Windows θα επιστρέψω στην οθόνη έναρξης. Έστω λοιπόν ότι τώρα θέλουμε να ανοίξουμε ξανά το πλαίσιο του ημερολογίου. Βλέπουμε ότι εμφανίζονται οι ημερομηνίες όπως τις έχουμε από την 1η του μήνα μέχρι και τις 31 στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ιουλίου και μετά ξεκινά πάλι ο επόμενος μήνας. Θέλω λοιπόν με βάση το ημερολόγιο να ελέγξω τον καιρό. Θέτω λοιπόν το ερώτημα, μπορώ να έχω 2 εφαρμογές από την έναρξη ανοιχτές σε ένα πλαίσιο της οθόνης? Φυσικά μπορώ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και επιβάλλεται να έχετε σε μια υψηλή ανάλυση την προβολή της οθόνης σας. Θα μεταφερθώ ξανά στα αριστερά των εφαρμογών που έχω ανοιχτές και μεταβαίνοντας στο πλαίσιο του καιρού θα το επιλέξω με το αριστερό κλικ του ποντικιού μου και θα το σύρω μέσα στο πλαίσιο της προβολής του ημερολογίου. Βλέπουμε ότι αυτόματα το ημερολόγιο μεταφέρθηκε πιο δεξιά και σαν να δημιουργήθηκε ένα κενό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορώ να εντάξω εγώ τον καιρό. Αφήνω λοιπόν το πλήκτρο του ποντικιού μου και βλέπουμε ότι αυτόματα έχω στα αριστερά τον καιρό και στα δεξιά το ημερολόγιο. Μπορώ λοιπόν να παρατηρήσω, να επεξεργαστώ και να κάνω ό,τι πιθανές αλλαγές θέλω εγώ στο πρόγραμμά μου με βάση τις 2 αυτές λειτουργίες. Το διαχωριστικό κομμάτι που υπάρχει ανάμεσα στον καιρό και το ημερολόγιο βλέπουμε ότι αποτελείται από μία μπλε γραμμή, όπως είναι και το φόντο που έχω θέσει εγώ στην προβολή του, και από 3 τελείες, 3 μικρές κουκιδίτσες. Σε αυτό το κομμάτι πάνω μπορώ να μεταφέρω λίγο πιο δεξιά την μπάρα
και να επεκτείνω την προβολή του καιρού, κάνοντας μία μικρή σμίκρινση στο πλαίσιο του ημερολογίου. Βλέπουμε ότι όσο μεταφέρομαι περίπου στη μέση της οθόνης, το ημερολόγιο έχει μεταφερθεί στην δεξιά στήλη σε μία μικρογραφία και αφήνοντας το ποντίκι μου, ο καιρός αυτή τη φορά θα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο πλαίσιο της οθόνης. Εάν μεταφέρω ξανά την μπάρα αυτή με τις τελείες πιο αριστερά, θα μεταφερθεί η εικόνα του ημερολογίου σε μεγαλύτερο πλαίσιο, όπως εμφανίστηκε και στην αρχή. Μπορώ λοιπόν αυτή τη διαδικασία να την κάνω και με μια απλή συντόμευση μέσα από το πληκτρολόγιό μου, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιώ το ποντίκι μου κάθε φορά. Πατώντας το πλήκτρο το Windows και το κουμπί με την τελεία που έχουμε, βλέπουμε ότι αυτόματα το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης το καταλαμβάνει τώρα ο καιρός. Ξαναπατώντας αυτά τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι έχει εξαφανιστεί εντελώς το πλαίσιο του ημερολογίου και εμφανίζεται μόνο το Weather Timeline. Εάν πατήσω ξανά το Windows Key και την τελεία, θα εμφανιστεί στη δεξιά στήλη το πλαίσιο του καιρού και στα αριστερά βλέπουμε ότι είναι κενό το κομμάτι αυτό, διότι αυτόματα με την προηγούμενη διεργασία μας έχουμε κλείσει την προβολή του ημερολογίου. Εάν πατήσω ξανά τα Windows Key και την τελεία, θα μεταφερθεί στα αριστερά και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε τις ανάλογες επιλογές με βάση την επιθυμία μας. Βλέπουμε τώρα πως στα αριστερά υπάρχει ανοιχτό το ημερολόγιο, το οποίο ανοίγει στο κενό του πλαισίου αυτού και πατώντας απλά το Windows Key μεταφερόμαστε στην έναρξη, όπου και από εδώ μπορούμε να κλείσουμε τις πιθανόν εφαρμογές που δεν μας αφορούν πια. Βλέπουμε ότι στα αριστερά της στήλης δεν εμφανίζεται η μικρογραφία του καιρού. Αυτό συμβαίνει διότι ο καιρός έχει ενσωματωθεί μέσα στο ημερολόγιο και έτσι αν ανοίξουμε μόνο το πλαίσιο calendar θα εμφανιστεί σε συνδυασμό με το weather timeline. Είναι λοιπόν μια πολύ εύκολη εφαρμογή την οποία εάν αντιστοιχίσετε και σε μια iPad συσκευή μπορείτε απλά με την κίνηση του δακτύλου σας να μεταφέρετε τις εικόνες αυτές κατά την δικιά σας επιλογή πολύ πιο εύκολα και διαδραστικά.